Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα, φίλε και φίλοι του Βήματο Ορθοδοξία. Οι εξελίξει τρέχουν, παρακολουθήσει, τουρκικέ προκλήσει, ακρίβεια. Ε, μια κατάσταση η οποία θα έπρεπε ε, να ληφθούν πολιτικές πρωτοβουλίε για την εξυγίανση αυτού του τόπου, αυτού του ευλογημένου τόπου τη Ελλάδο, αλλά ε, δυστυχώ συμβαίνει το αντίθετο. Τι συμβαίνει με τις παρακολουθήσεις. Ε, μετά από αυτό το σκάνδαλο με την ΕΕΠ και τις παρακολουθήσεις, του, και τις τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ε, Κινάλ, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Έχει, υπάρχει μια πολιτική κόντρα ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει ξεφύγει πέρα από κάθε κόκκινη γραμμή και ειλικρινά ίσω ε, ίσως θα έπρεπε να πάμε σε εκλογές Νωρίτερα από όσο υπολόγιζε ο κ. Μητσοτάκης, διότι ε, η παρακολούθηση, ο ιδιωτικό βίο ε, καταστρατηγείται ασχέτω αν είναι πολιτικό αρχηγό ή αν είναι οποιοδήποτε πολίτη, υπάρχουν τεράστιε ευθύνε. Θα έπρεπε να υπάρξουν όχι μόνο παρέτηση στην ΕΕΠ, θα έπρεπε να υπάρξει και παρέτηση τη κυβέρνηση μετά από αυτό το ε, πρωτοφανέ σκάνδαλο. Μετά από πολλά χρόνια, είχαμε ένα τέτοιο σκάνδαλο με παρακολουθήσει προσώπων ιδιωτι... ε, 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 στι. Ε, στην ιδιωτική του ζωή κτλ. Είναι πραγματικά ε, φοβερό αυτό που συμβαίνει. Την ίδια ώρα του αγούσπουλου πριν λίγο έκανε δηλώσεις άκρως προκλητικές για την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας ε, τη χώρα μας ότι, μα, ότι προκαλεί την γείτονα, την Τουρκία, και επεμ, επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών. Ε, δηλαδή να, φύγουν από εκεί, να φύγει από εκεί κάθε, ε, και ο τελευταίος στρατιώτης και, ο, και το τελευταίο έτσι, στρατόπεδο, προκειμένου η Τουρκία να λύνει και να δένει στο Αιγαίο και γενικότερα στα νησιά που ε, εδώ και πολλά χρόνια έχει στο σχέδιό της για να τα πάρει πίσω, όπως λέει, ε, Καταστρατηγώντας τη δική της Λοζάνης και όλα όσα έχουν συμφωνηθεί σε διεθνείς οργανισμούς και συνθήκες, ε, αλλά σίγουρα πίσω από τις ε, δηλώσεις του και τη στάση του Ερντογάν κρύβεται ένας γίγαντας. Αυτός ο γίγαντας ε, ε, ειλικρινά ε, στηρίζει την Τουρκία σε κάθε της βήμα και είναι σίγουρα άκρος επικίνδυνο για την ειρήνη στη Μεσόγειο και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Βαλκάνια, η οποία απειλεί την, την ειρήνη, όπως είπα, στην περιοχή και ο Ερδογάν προσπαθεί με κάθε ευκαιρία και με κάθε αφορμή να προκαλεί την ελληνική πλευρά και όχι μόνο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τον ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, βέβαια, για τον ΝΑΤΟ έχουμε πολλά ερωτηματικά, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ε, πάρα πολύ μεγάλη επικίνδυνη, θα έλεγα, διαφορία για τα ελληντουρκικά, ενώ την ίδια ώρα για την Ουκρανία, για τον πόλεμο στην Ουκρανία έδειξε υπερευαισθησία έδειξε ότι τις σπήρεξαν το παιδί του. Ε, ειλικρινά, ε, τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει ακόμη, έχει βλέψεις βλέ βέβαια η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και από τη ρησική πλευρά και από άλλες χώρες που δεν επιθυμούν αυτή την εξέλιξη. Αν γίνει κάτι τέτοιο βεβαίω, μετά θα πάμε σε έναν ευρύτερο πόλεμο, ε, πέρα από τη Ρωσία που θα επιτεθεί, ανοιχτά στην Ουκρανία, στην επικράτεια της Ουκρανίας και όχι μόνο από τη πλευρά που χτύπησε τώρα ο Πούτιν, σίγουρα θα έχουμε μια εξέλιξη τη τραγική για τη σύγχρονη ιστορία, για την ειρήνευση, για την παγκόσμια ειρήνη και για την ισορροπία μεταξύ των υπερδυνάμεων. Υπερδυνάμεων, όπως είπα, που ε, κυρι... θέλει να κυριαρχεί στις ε, γεωστρατηγικές εξελίξεις ε, ανά τον κόσμο. Έχει φτάσει μέχρι η βλέψεις στην Ουκρανία και όχι μόνο, βέβαια τώρα με την Κίνα. ...ε, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ, δυσκολεύουν πάρα πολύ και ο Ουδής γνωρίζει που θα καταλήξει αυτή η διαμάχη, είπα και εκείνα μετά την επίμαχη επίσκεψη της ε, Αμερικανίδας αξιωματούχου στην Ταϊβάν. Είναι μια εξέλιξη που πρέπει να μας αφορά όλους, ε, καθώς και εμείς έχουμε τον Τούρκο που κάθε λίγο και λιγάκι προσπαθεί να βρει την αφορμή και την ευκαιρία για να μας επιτεθεί. Σίγουρα θα έχουμε ένα θερμό επεισόδιο, αύριο, αύριο στο Αιγαίο στην Μεσόγειο ο Ερντογάν βγάζει το γεωτρύπανο για τη, με βλέψη στην Κυπριακή ΑΟΣ, την Ανεξάρτητη Οικονομική Ζώνη και είναι μία άκρως προκλητική κίνηση και επικίνδυνη κίνηση που ε, σίγουρα θα προκαλέσει μία ένταση στην περιοχή α, μέχρι και ένα θερμό επεισόδιο από λίγες ώρες μέχρι ημέρες. Λένε ειδικοί, ένας στρατηγός, εν ενεργεία που μίλησε, αντιστράτηγο συγκεκριμένα, μου είπε αυτό. Όλα είναι ανοιχτά, ελπίζουμε για το καλύτερο, προσευχόμαστε για το χειρότερο, δηλαδή να αποφευθεί το χειρότερο και να επέλθει μια ειρήνη και μια ε, ισορροπία στην περιοχή, αν και προς το παρόν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διότι πιέζεται η, αυτή η ισορροπία από πλευρές και έχει χαθεί. Τα τελευ... Τους τελευταίους μήνες, τελευταίες εβδομάδες, τελευταίες ημέρες. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας συνεμερώσουμε άμεσα κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι του βήματος Ορθοδοξίας.